Καλησπέρα παιδιά, Check Tech Now, Κώστας εδώ. Σήμερα θα σας δείξω κάτι το οποίο έφτασε πρόσφατα στα χέρια μου. Ένας φίλος του καναλιού ήθελε να πουλήσει το 2DS Excel του. Η αλήθεια είναι ότι μου έλειπε ένα 2DS από τη συλλογή, αν και ήμουν ιδιαίτερα σκεπτικός αν θέλω να αγοράσω ένα 2DS μετά την αγορά του 3DS, του New 3DS Excel, το οποίο θεωρούσα και υπερβολή. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι χτύπησε σε μια πολύ ευαίσθητη φλέβα μου στο ότι μου το πουλούσε μόλις 60 ευρώ, που σημαίνει ότι από την αρχική του τιμή είχε πέσει περίπου κοντά στα μισά. Είναι ολοκένουργιο, είναι πανέμορφο, είναι το λευκό πορτοκαλί, θα το δούμε και μαζί. Και τελικά, επειδή καταλήξαμε να κάνουμε μια άλλη ανταλλαγή, του πήρα το αγόρασα μάλλον το God of War, το αγόρασα καινούριο, το έστειλα σφραγισμένο και μου έστειλε αυτό. Δηλαδή στην ουσία κάναμε μια τράμπα, θα λέγει κάποιος, αντί για λεφτά. Μου έδωσε το 2DS, εγώ του έδωσα το God of War σφραγισμένο στη ζελατίνα του. Οπότε νομίζω είναι καλό deal. Βασικά είναι υπερβολικά καλό deal, αν το σκεφτεί κάποιο. Και κάπως έτσι έφτασε στα χέρια μου. Η αλήθεια είναι ότι πάντα ήθελα ένα 2DS, ήθελα να δω ποιες είναι οι διαφορές και θα σας κάνω και στον καιρό ένα βίντεο για να δούμε 2DS versus 3DS. Είναι οι καινούργιες σειρές, τα πιο καινούργιες κονσόλες στη φορητή κατηγορία της Nintendo. Πάμε να δούμε όμως το πακέτο μέσα. Εν τω μεταξύ πάω να το κόψω, αλλά το κόψω από πάνω. Ίσως να έχετε παρατηρήσει ένα μικρό αντίλαλο, αλλά είμαι σε διαφορετικό χώρο που το κάνω και οι συνθήκες είναι τέτοιες ώστε δεν μπορώ να περιορίσω τόσο τον αντίλαλο. Ελπίζω να ακούγεται αρκετά καλά πάντως. Τέλος πάντων, λοιπόν, αυτή είναι η κονσόλα. Έχει κάτι άλλο? Όχι, αρκετά καλά συσκευασμένο. Και ναι, γενικά το πορτοκαλί είναι από τα αγαπημένα μου χρώματα. Το ανακάλυψα σε μεγάλη ηλικία ότι μου αρέσει το πορτοκαλί χρώμα. Και θα δείτε και στην πορεία τι εννοώ, αλλά πέρα από αυτό. Η κονσόλα είναι σχετικά καινούρια, νομίζω είναι 2-3 μηνών. Δεν έχει παίξει πάρα πολύ, οπότε νομίζω ότι το deal ήταν τρομερό. Καταρχήν να δούμε το κουτί, φαίνεται το 2DS XL, υπάρχουν και συλλεκτικές εκδόσεις. Αυτή είναι από τις πιο φωτεινές εκδόσεις, θα έλεγα. Δεν έχει προγκατεστημένο κάποιο παιχνίδι, αλλά έχει το καλό ότι μπορείς, όπως και στο New 3DS, να αναγνωρίσεις αμίμπο. Βέβαια, η αλήθεια δεν έχω κανένα αμίμπο, αλλά πέρα από αυτό και δεν ξέρω αν θα καταφέρω να αγοράσω και κανένα ποτέ. Αυτή εδώ είναι η κονσόλα. Ας δούμε όμως τα περιφερειακά. Το καλό είναι ότι η συγκεκριμένη κονσόλα έρχεται και με φορτιστή. Κάτι το οποίο δεν θυμάμαι, αλλά νομίζω το New 3DS δεν πρέπει να έχει φορτιστή μέσα. Ευτυχώς το έχω πάρα πολύ εγώ στο σπίτι, αλλά αυτό έρχεται και με φορτιστή δικό του. Η πολιτική της Nintendo σε κάποιες κονσόλες ήταν, ξέρεις, κάτι πάρει την κονσόλα και αγόρασε και το φορτιστή ξεχωριστά. Πολύ κακό, αλλά το έκανε. Και εμείς το ακούγαμε και το δεχόμασταν. Έχει μέσα κάποιες. Εκτός από τα μάνιου, αλλά κάποιες κάρτες με τις οποίες μπορείς να παίξεις ένα παιχνιδάκι εικονικής πραγματικότητας που έχει και καλά σε συνδυασμό με την κάμερα. Δεν έχει κάτι άλλο. Αλλά ας πάμε στην κονσόλα, αυτό που θέλω να δω κι εγώ, να το δείτε κι εσείς. Είναι ολοκένουργιο, είναι πανέμορφο. Είναι πραγματικά πανέμορφο. Το λευκό είναι από τα αγαπημένα μου χρώματα επίσης μαζί με το πορτοκαλί, οπότε ο συνδυασμός είναι ιδανικός. Η πλάτη πάνω, το πάνω καπάκι είναι ανάγλυφο. Εδώ ξεχωρίζει το logo της Nintendo. Έχει μία κάμερα και τα ηχιάκια του είναι και μικρόφωνο. Από εδώ πέρα έχουμε το κουμπί που ρυθμίζει το volume. Εντελώς διαφορετικό από ό,τι στο 2DS, στο New 3DS, συγγνώμη. Από μπρος έχουμε τη γραφίδα η οποία είναι από κάτω. Βέβαια είναι μικρή αλλά αρκετά βολική. Έχουμε το jack των ακουστικών, το on
τις ενδεικτικές λιχνίες έναρξης, φόρτισης και Wi-Fi. Βασικά τα speaker του νομίζω είναι αυτά εδώ πέρα. Αυτά εδώ πέρα πρέπει να είναι μικρόφωνα. Εδώ πέρα μπαίνει ESD και το παιχνίδι. SD έχει μέσα μία. Ξέρεις, μερικές φορές έρχονται και με παιχνίδια. Μου έχει τύχει να πάρω κονσόλα και να έχει παιχνίδι μέσα. Είναι 4 GB το στοιχειώδες της Nintendo. Μπορείς να βάλεις όσο θες, νομίζω μέχρι 32. Αυτή την πλευρά δεν έχει κάτι. Πίσω είναι τα button left και right και ZR και ZL. Η υποδοχή φόρτισης και αυτό νομίζω είναι για να συνδέεται και να επικοινωνία σύρματα με άλλο Nintendo, θα σας γελάσω. Αλλά νομίζω κάτι τέτοιο πετυχαίνει. Θυμίζει λίγο θύρα υπερήθρων. Η πλάτη το από κάτω. Έχει μέσα και την απόδειξη. Τι λες τώρα. 196 ευρώ λέει μέσα. Δεν ξέρω αν το βλέπετε. 196 ευρώ λέει μέσα. Το βλέπετε νομίζω. Και ναι, θυμίζει κινητό. Αν το δείτε πάνω, θυμίζει λίγο τα παλιά iPhone, τη σειρά 3 όταν είχε πρωτοβγεί. Ο σταυρός του πορτοκαλί, τα button του πορτοκαλί, γκρι η μοχλή. Επίσης, το καλό του 2DS, του new 2DS είναι αυτό εδώ το πράγμα. Και πιστέψτε με, όσοι παίζετε, έχει κάποια στοιχειώδη FPS όπως είναι το Call of Duty και άλλα όμορφα. Αυτό εδώ είναι σωτήριο. Βέβαια, υπήρχαν κάποιες προσαρμογές στα παλαιότερα 3DS, το οποίο το κούμπονες από το πλάι και έπαιζες, αλλά έκανε τεράστια την κονσόλα και ήταν λίγο άβολο. Start, Select, το Home, εντάξει. Για να δούμε λίγο, είμαι περίεργος να δω την οθόνη. Να δω πόσο ωραία είναι η οθόνη, όπου εδώ είμαι και εγώ, γεια σας. Το πρώτο setup. Το έκανε format για να το ρυθμίσω όπως θέλω, κάτι το οποίο είναι πολύ καλό. Τώρα η αλήθεια είναι βαριά με να το ρυθμίζω, γιατί έχω και άλλες δουλειές, αλλά... Λοιπόν, και αφού έκανα ένα μικρό set, το μεταξύ ακόμα κάνει τις πρώτες ρυθμίσεις του. Είναι αρκετά όμορφο. Μπορώ να πω ότι μου αρέσει αρκετά. Η οθόνη του είναι πολύ κοντά στο 3DS. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι το 3DS είναι λίγο, ένα κλικ νομίζω λίγο πιο μεγάλη και πιο... Όχι πιο φωτεινή, δεν θα το λέω πιο φωτεινή, γιατί έχει ανάλογα με το που θα πέσει, αν θα πάρεις IPS ή TN panel. Αν θα είσαι τυχερός να πάρεις IPS, κουμπλέ, αν δεν θα είσαι τυχερός, τότε μάλλον όχι. Ήμουνα ανάμεσα στο να πάρω ένα 2DS, ήθελα ένα 2DS ή αυτό ή το άλλο. Αυτό είναι βολικό γιατί προστατεύεται και η οθόνη. Και να πουλήσω το New 3DS μου, γιατί τυπικά πιστεύω ότι πλέον μετά από ό,τι έχω δει στην κατηγορία της Nintendo, ότι δεν ξέρω κατά πόσο συμφέρει να πάρεις New 3DS ή 3DS αυτή τη στιγμή, γιατί μπορείς να παίξεις τα παιχνίδια του 3DS και εδώ πέρα. Το 3D η αλήθεια είναι ότι ποτέ δεν με ενθουσίασε στο Nintendo και στην κονσόλα που έχω δεν το έχω χρησιμοποιήσει ποτέ, μπορώ να πω ότι με εκνευρίζει αρκετά ακόμα και σήμερα. Οπότε η διαφορά είναι τεράστια στην τιμή τουλάχιστον, οπότε ναι, θα ήθελα να χρησιμοποιώ αυτό εδώ πέρα και νομίζω ότι μου αρέσει πάρα πολύ και σαν εμφάνιση και σαν πρακτικότητα. Αρκετά ωραίο μέγεθος. Θα σας κάνω και ένα συγκριτικό ανάμεσα στις δύο, να δούμε τι και πώς. Ελπίζω σύντομα. Είναι πολύ όμορφη η κονσόλα, κάνει ακριβώς τι κάνει το New 3DS, ακριβώς όμως χωρίς το 3D. Το οποίο προσωπικά δεν με τρελάνε ποτέ ιδιαίτερα, οπότε νομίζω ότι σε βάθος χρόνου παίζει να κρατήσω αυτήν και να πουλήσω το New 3DS, θα δω. Αν και η αλήθεια είναι το Monster Hunter Edition είναι πολύ σπάνια η έκδοση πλέον και μ' αρέσει πολύ, αλλά θα δούμε πώς θα πάει. Αλλά σας είχα πει και στο προηγούμενο βίντεο ποιο Nintendo να διαλέξω. Για μένα ή πάρτε αυτό εδώ πέρα που είναι και πιο οικονομικό για τα καινούργια παιχνίδια 2DS και 3DS και πάρτε το Game Boy SP. Ιδάλλως πάρτε το New 3DS αν σας αρέσει. Προσωπικά νομίζω ότι είναι πολύ καλή επιλογή αυτή η Nintendo. Όταν την είχε πρωτοβγάλει την κονσόλα ήμασταν λίγο σκεπτικοί, αλλά τελικά κάλυψε ένα πολύ καλό κενό. Και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ όμορφη κονσόλα και ανάλογα με το τι έκδοση θα πάρεις κιόλας, έχει και κάποιες συλλεκτικές, η Nintendo δεν σταματάει να βγάζει συλλεκτικές εκδόσεις. Αυτό ήτανε. Πραγματικά θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Γιάννη για τη συναλλαγή που κάναμε, που με πιστεύτηκε, που μου το έστειλε και περίμενα να του στείλω κι εγώ το παιχνίδι. Νομίζω είναι πολύ καλό deal, εσείς τι λέτε. Κώστας, τις εκτεκνάω και εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο, παιδιά. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Γεια σας.